στον ουρανό και θα κόψω ένα αστέρι να το ρίξω στα μαλλιά σου, τα όνειρά σου για να δω. Κι αν φοβάσαι τη σιωπή, έλα πάρε με από το χέρι μ' όλα τα χαμογελά σου για να σου χαμογέλω. Φτάνει να είσαι πάντα εδώ, φτάνει να είσαι πάντα εδώ. Θα μοιράσω σε νησιά τις στεριές του παραδείσου, με ένα δάκρυ μου στην άμμο θα σου γράψω σ' αγαπώ. Φτάνει να είμαι μαζί σου. Άντε ρε Μίλτο, πού είσαι τόση ώρα? Ναι ρε Σάβα, γιατί τόσος πανικός? Από πού και ως πού η γυναίκα σου με καλεί για φαγητό? Ούτε που την ξέρω. Θέλει να γνωρίσει τους φίλους μου. Καταλαβαίνεις. Τους φίλους. Καλά και γιατί το λες έτσι? Μίλ το ξέρει. Ωραία. Και σου πάει. Και μοιάζουμε. Μοιάζουμε. Για κάποιον που δεν μας ξέρει καλά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κλειδιά του σπιτιού. Τη διεύθυνση την ξέρεις. Κυρουλά, πρόσεξε. Όπως ακριβώς τα είπαμε. Θέλω να πάμε μια βόλτα με αυτόν τον Φίλιπ. Τι? Θέλω να πάμε μια βόλτα. Θέλω να του μιλήσω. Είσαι σίγουρη? Ναι. Πάρ' τον εσύ και εγώ πάω να ντυθώ. Πρέπει να σου πω ότι δεν σε βλέπω πια ερωτικά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το πω. Είσαι στα κοσμικά, εδώ, σε κάτι φωτογραφίες. Εσύ μαζί με τον Πέτρο που τρώτε παρέα και από κάτω λεζάντα καινούριο ειδήλιο στην πόλη για το γνωστό ηθοποιό Πέτρο Αντωνίου και τη Ρουμπίνη Κομνηνού, ιδιοκτήτρια μεγάλου ομίλου. Τι λες τώρα, περίμενε, φέρε μου το. Τι είναι αυτά τώρα, τι λες? Πώς με κάνουν ρόμπα έτσι? Ηρέμησε, παιδάκι μου, ηρέμησε. Επίσημη πρεμιέρα ήταν. Λογικό είναι να έχει φωτογράφους. Ναι, στην πρεμιέρα. Όχι στο εστιατόριο. Στην πρεμιέρα, στο θέατρο. Προφανώς κάποιος σας είδε, σας ακολούθησε. Ή μπορεί κάποιος πελάτης με το κινητό του, ξέρω εγώ. Γνωστός ηθοποιός αυτός, εσύ επιχειρηματίας. Τι καλύτερο λαβράκι από αυτό. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και με τον Γιώργο, το θυμάστε? Ξεχνιούνται αυτά. Μια χαρά το θυμάμαι. Τι να κάνουμε, κοπέλα μου, έχεις γίνει γνωστή, διευθύνεις ολόκληρο όμιλο, πρέπει να το χωνέψεις αυτό. Και σε συνδυασμό με τον Πέτρο, βέβαια, δεν υπάρχει πιο τέλειο πρωτοσέλιδο στα κουτσομπολίστικα. Πουλάς, φίλοι, λέμε, πουλάς. Ωραία, ωραία, ωραία. Και τώρα τι λέω στο Μάξιμο, για πες μου, τι λέω τώρα στο Μάξιμο? Τι εννοείς τι λες στο Μάξιμο, την αλήθεια θα πεις? Ναι, αλλά πώς θα το πάρει? Πώς θα το πάρει όλο αυτό? Και εννοείται δεν μπορώ να το πω τώρα που είναι στη Μονεβασιά. Όχι, 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 με τίποτα, με τίποτα. Τώρα είναι με τη μητέρα μου. Καλύτερα από κοντά. Καλύτερα. Ε, καλύτερα δεν είναι από κοντά. Δεν ξέρω. Μήπως να του το πεις αμέσως. Μπορεί να μπει σε κανένα ίντερνετ να δει τίποτα χρηματιστήριο και να πέσει πάνω στα κοσμικά, ρε παιδί μου. Δεν λέει να το μάθει πάλι και όχι από σένα. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά όχι τώρα. Όχι, 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 όχι τώρα. Τώρα θα το πω αργότερα, θα το πάρουμε τα τηλέφωνο. Να σου πω, έλα, δεν ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, πάμε στο γραφείο, έχουμε και δουλειά και εκεί. Πάμε, έλα, πάρ' το. Περίμενε.
με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε από το γυμνάσιο. Αλλά ακολουθεί παρέα, άρχισαμε να κάνουμε μόλις το τελειώσαμε. Από πάντα, μια ζωή. Αυτό είναι σπουδαίο. Είμαστε αναχώριστη τριάδα. Ο Μάξιμος, ο Δημήτρης και εγώ. Παντού μαζί. Ναι, όταν μιλάει για το παρελθόν του, είστε πάντα εκεί παρόντες και οι δύο. Κι εγώ έτσι αισθάνομαι, και ο Μάξιμος φυσικά. Θα πρέπει να έχει σχηματίσει πολύ άσχημη γνώμη για μένα από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Όχι, όχι, εντάξει. Απλά παραξενεύτηκα λίγο. Κοίτα, Ρεγκίνα, θα σου πω την αλήθεια. Από το Δημήτρη διεκδικώ αποκλειστικότητα. Ήταν, είναι και εύχομαι να είναι το σημείο αναφοράς μου. Είναι σαν αδερφός μου. Γι' αυτό και έβλεπε εχθρικά όποια γυναίκα έμπαινε ανάμεσά μας. Έκανα λάθος όμως. Είσαι πολύ γλυκό παιδί. Και από τη στιγμή που σε επιλογή του Δημήτρη, οφείλω κι εγώ να σε βλέπω σαν άνθρωπό μου. Γι' αυτό θέλω να γίνουμε φίλες. Με καταλαβαίνεις, έτσι. Σε επέλεξε ο Δημήτρης, τον αγαπάω, άρα πρέπει να αγαπάω και εσένα. Δεν είναι κάπως περίεργο να αγαπάς κάποιον έτσι, στα ξαφνικά, επειδή το αποφάσισες? Καθόλου. Το πάω με τη λογική μέθοδο. Αυτό είναι για σένα. Έτσι, για τη νέα μας αρχή. Σε ευχαριστώ. Με ευνηδιάζεις κάπως. Θα πρέπει να σου ανταποδώσω. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Αυτό που θέλω είναι να πάμε για φαγητό μαζί στο Δημήτρη απόψε. Ναι, αμέ, αν ο Δημήτρης δεν έχει δουλειά, να το κανονίσουμε, να πάμε. Θα χαρώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να την πιάσω τα χέρια μου, θα τη σκίσω, ρε, θα τη σκοτώσω, ρε. Άσε, ρε, ρώτε τώρα. Τα λεφτά σου έχασες, όχι το μυαλό σου, ηρέμησε. Μου τα φάγε, ρε, τόσα λεφτά μου, τα ξόδεψε, ρε, παιδιά. Ηρέμησε λίγο, παιδάκι μου, ηρέμησε λίγο. Ένα σου πω τώρα, τα θέλες κι εσύ και τα έπαθες. Οι κόμενες που γουστάρεις έχουν πολύ ψηλές τέτοιες απαιτήσεις. Πού θα βρω εγώ τόσα λεφτά? Πού θα βρω να πληρώσω την τράπεζα τόσα λεφτά? Τι θα κάνω εγώ τώρα χωρίς τα λεφτά? Ε, πες μου τι να κάνω, είμαι χαμένος άνθρωπος τώρα. Ηρέμησε, να σου φέρω λίγο νερό. Φέρε. Φέρε νερό, φέρε βιτριόλι. Φέρε ένα γιαούρτι να τη πετάξει τη μούρη, να τη τρίψει τη μούρη, έτσι το γιαούρτι, το γιαούρτι. Έλα, έλα, πες, ρε, με εσείς. Φέρε. Α? Φέρε εδώ. Ναι. Να σου πω. Ε? Α. Πάρε τώρα αυτά. Δεν έχω άλλα. Αλλά δανεικά στα δίνουν, ναι. Έλα, Αλεξία. Είσαι μεγάλη καρδιά, ρε, Αλεξία. Μπράβο, ρε, Αλεξία. Εσύ είσαι άνθρωπος. Όχι αυτή που μου πίνε το αίμα. Η Μαρούσκα. Θα τη σκίσω αυτήν όμως, θα τη σκίσω. Έλα, σιγά τα αίματα. Τι αίματα, παιδιά, ποιος χτύπησε? Η Μαρούσκα, ρε, θα τη σκίσω, θα χτυπήσει τώρα. Κάτσε, πολύ καλά. Τι έγινε, πότε? Τίποτα. Τίποτα δεν έγινε. Μου φάγε 10.000 η Μαρούσκα. Τα πήρα από το λογαριασμό μου και τα έκανε ρούχα. Ρούχα, παπούτσια, γιατί δεν είχε τι να φορέσει, κυρία, κατάλαβες. Αλλά εγώ φταίω. Εγώ που τα δίνω όλα, πάντα μια ζωή, εγώ τα δίνω όλα. Πάντα μια ζωή, εγώ τα δίνω όλα. Ρε παιδί μου, ηρέμησε τώρα. Εντάξει, είπαμε, σου φάγε τα λεφτά, θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Ναι, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα, πάρα αυτά. Δεν έχω άλλα. Αυτό. Θα τα δώσεις στην τράπεζα και βλέπουμε. Και να σου πω, μην της τη χαρίσεις, να πάω να την βρεις να την πιάσεις αυτό το λαιμό. Να το δώσεις πίσω. Σε ευχαριστώ, ρε Σάβα. Αυτό θα κάνω. Όχι, θα την αφήσω. Δεν φτάνουν τα λεφτά που έβγαζα από τα πουρά. Ήταν ο Πάκος με το κουτί. Δεν έκλεινε το κουτί, ρε παιδιά. Σοβαρά σας μιλάω. Τα λεφτά και πήρε και τα δικά μου τα λεφτά, και αν είναι δυνατόν. Τα λεφτά αυτά, ρε παιδί μου, τα έβγαλε με τον ιδρώτα της. Τα φύλαγε. Το ξένο είναι πιο γλυκό. Μην το κουρδείς, μωρέ, κι εσύ. Μην το κουρδείς. Παιδιά, θα τη βρω. Θα τη βρω όμως. Είμαι σίγουρος ότι θα τη βρεις. Θα τη βρεις. Εσύ είσαι ένα λοχόμπι. Σε φάω εγώ εσένα, ρε. Τι ρε, θα σου ξεφύγει σε μια Μαρούσκα. Είσαι καλά. Παιδιά, θυμήθηκα που θα τη βρω. Μπράβο. Από το λαιμό να την πιάσεις.
Ένα. Είναι στην εντατική. Τον επανέφερα στη ζωή μου τον απεινιδωτή. Δεν μας αφήνουν να το δούμε. Δεν ξέρω. Αν πάθει κάτι το παιδί θα πέθανε. Δεν λένε τίποτα. Ναι, θα περιμένω. Τρέχοντας. Πού είναι η μικρή? Γεια σου, Φίλιππε. Γεια σου, Νεφέλη μου. Έλα να σου δώσω ένα φυλάκι. Όχι, δεν χρειάζεται. Πού θέλεις να πάμε? Όχι εσύ, μαμά. Εσύ δεν θα έρθεις μαζί μας. Εγώ και αυτός θα πάμε. Δεν λέμε αυτός. Έχει όνομα ο Φίλιππος. Εντάξει, συγγνώμη. Εγώ και ο Φίλιππος. Και πού θέλεις να πάμε? Εδώ, σε ένα πάρκο, πιο κάτω. Να κάτσουμε να μιλήσουμε, οι δυο μας. Εντάξει, φύγαμε. Σε ρωτάω ποια είσαι, πώς σε λένε? Στον κοδόνα του σπιτιού μου. Πώς σε λένε, πες μου. Τι κάνεις, παριστάνεις την ευδοκία ελευθερίου? Δεν παριστάνω καμία, όποια θέλω είμαι. Άιτε παράτα μας, μην πάρω την αστυνομία τηλέφωνο. Στις φωτογραφίες στο ίντερνετ, πριν του το πω εγώ, θα γίνει πανικός. Πάρ' τον τηλέφωνο, ρε Ρουμπία. Έλα. Έλα, τι περιμένεις? Πόσο θα κάνω? Δεν απαντάει, θα το αφήσω μήνυμα. Ναι, έλα, αγάπη μου. Σε παίρνω τηλέφωνο για να σου πω κάτι που ξέχασα πριν. Μόλις το ακούσει το μήνυμα, σε παρακαλώ πάρε με τηλέφωνο, είναι επίγον. Φιλάκια! Να. Μήπως έπρεπε να το πω σε μήνυμα? Πας καλά. Θα γυμώνει το πίσω από το μήνυμα, τότε θα είναι ύποπτο. Ρε, θα το πει δίθεν στο χαλαρό, μόλις πάρει τηλέφωνο. Ότι και καλά πήγε εκεί με τον Πέτρο να φάτε και είχε πολύ ωραίο φαγητό. Και ότι είναι πολύ ωραίο εστιατόριο. Μήπως να έκλεινε ένα τραπεζάκι για εσάς τους δύο. Ξέρεις, ρε παιδί μου, τα χαμού για ξεκάρφωμα. Αυτό θα κάνω. Ωραία. Μάλιστα. Και γιατί δεν το σηκώνει? Hello. Μπορεί να. Να μην έχει σήμα, μπορεί να το ξέχασε στα θόρυβο. Μπορεί. Χίλια δυο μπορεί. Πώς θα το πάρει όμως? Πώς να το πάρει, Ρουμπί? Έλα τώρα, τι φοβάσαι? Αφού δεν τρέχει τίποτα με τον Πέτρο. Γιατί αν έτρεχε, θα μιλάγαμε σε άλλη βάση, σωστά? Και μπορείς να φανταστείς πόσο καλή ήταν η Ιωάννα και μέσω γλυκιά. Πραγματικά σου μιλάω, με συγκίνησε. Και μου πήρε και δώρο. Ναι. Ήταν.
Καλό. Αλλά γιατί τη είπε να πάμε το βράδυ? Γιατί μας κάλεσε και γιατί επέμενε και δεν ήθελα να την προσβάλλω. Ναι, αλλά ήθελα να με ρωτήσει γιατί ήθελα να μείνουμε μόνοι μας. Έλα, εντάξει, sorry, αλλά ήταν τόσο ευγενική και μου είπε ότι λείπει ο άντρας της στην Αθήνα, ήθελα να μας μαγειρέψει και δεν ήθελα να της τη σπάσω. Δηλαδή θες να πάμε? Μα σου λέω, ήταν τόσο καλή, πραγματικά. Εσύ είσαι τόσο καλή. Πραγματικά. Και γλυκιά, σαν την οχονή. Θα μου κλείσω αυτό. Φίλα μας. Ναι. Έλα, τι κάνεις, τη βρήκες? Όχι, ναι. Δηλαδή, την έχω δει, γιατί ξέρω ότι είναι στο κομμωτήριο, κάνει μανικιούρ. Και θα ξεροσταλιάζεις όλη μέρα εκεί έξω? Πού το ξέρεις ότι θα πάει σήμερα εκεί? Ρε μου, αυτή κάθε εβδομάδα τέτοια ώρα πάει και κάνει τα νύχια των ποδιών, των χεριών και κάποια στιγμή όπου να είναι θα βρεθεί. Βρέθηκε, γεια. Έλα εδώ. Τι έκανες, κλέφτρα, ε? Βρήκες την καρτούλα μου, δεν πήρες από μέσα 10 χιλιάρικα, ε? Τα capital control, τι τάντα, μοριακούδα, ε? Τι? Εμένα μου λέγεις, ρε! Έλα εδώ, Μαρούσκα! 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 Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά, έχω μπερδευτεί. Αυτή η γυναίκα που είδα σήμερα δεν ήταν η Ευδοκία Ελευθερίου. Ή τουλάχιστον δεν ήταν αυτή που έχω δει. Αυτή δεν την ξέρω. Είμαι σίγουρος 100%. Ναι. Δεν με εκπλήσει που ήταν άλλη γυναίκα. Πρόκειται για μεγάλη σπηρά. Αυτό έχω να σου πω. Η προηγούμενη πάντως που έμενε σε αυτό το σπίτι έμενε μαζί με μία άλλη φίλη της, η οποία επίσης εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκαν δύο κορίτσια και εμφανίστηκε μία καινούργια. Φωτογραφία της άλλης κοπελάς, έχεις? Ο ντετέκτιβ που πέθανε δεν σκέφτηκε να της κάνει μια φωτογραφία. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχω μπερδευτεί τη λύπη σου. Οι δύο προηγούμενες που χάθηκαν που πήγαν, πώς εξαφανίστηκαν? Και γιατί αυτή τώρα εμφανίζεται ως Ευδοκία Ελευθερίου? Ή μήπως τελικά αυτή είναι η πραγματική? Δεν ξέρω. Πρέπει να κρύβεται μεγάλη απάτη πίσω από όλα αυτά. Το επόμενο βήμα. Τι κάνουμε? Θα ψάξουμε. Αλλά να ξέρεις ότι μας περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις, Μιχαήλ. Θέλω να ξέρεις ότι σε συμπάθησα από τότε που σε γνώρισα. Από τότε που νόμιζα ότι είσαι φίλος του μπαμπά. Κι εγώ σε λάτρεψα από τότε που σε γνώρισα. Από την πρώτη στιγμή. Και θα ήθελα να σε ξέρω από τότε που γεννήθηκες. Και να σε δω να μεγαλώνεις. Αλλά τώρα σε γνώρισα, δεν ήξερα καν ότι υπήρχες. Θέλω να σου πω κάτι. Πες μου, αγάπη μου. Εμένα ο μπαμπάς μου είναι ο Ανδρέας και θα είναι για όλη μου τη ζωή. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αυτό ήθελες να μου πεις? Γι' αυτό ήθελες να συναντηθούμε? Όχι. Ήθελα να σε δω γιατί σου φέρθηκα κάπως κακά. Και θέλω να ξέρεις πως δεν σε αντιπαθώ. Ίσα ίσα. Από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα, μου άρεσε που παίζαμε μαζί. Και εμένα μου άρεσε. Μπορώ να παίζω μαζί σου για ώρες και μέρες αν θες.
Εφελή, να σε αγκαλιάσω τώρα. Ναι. Δεν μου λες. Εσύ πού τα ξέρεις αυτόν? Τι που τον ξέρα, σου τα είπα. Μαμά, δεν πειράζει που θα πω το μυστικό μας. Ποιο μυστικό? Δεν και χθες εδώ και φτιάξαμε ένα δάσκα. Και ήρθα και από σπίτι μας. Κάνεις. Εσύ τι κάνεις, μου λες? Γιατί μου μιλάς τόσο απότομα? Τι είναι αυτά, ρε σιγά, με τη Ρεγκίνα, ε? Τι ξαφνικές αγάπες αυτές και γιατί πήγες από εκεί? Και γιατί μας κάλεσε για φαγητό το βράδυ, από πού και σπου? Συγγνώμη, είναι κακό που θέλω να γνωρίσω την κοπέλα του κολλητού μου. Την πλησιάζω με τις καλύτερες προθέσεις, σε πληροφορώ. Ιωαννά, σε ξέρω καλύτερα και από ό,τι ξέρω τον ίδιο μου τον εαυτό. Οπότε ναι, υποπτεύομαι τις προθέσεις σου. Γιατί παίζεις θέατρο? Δεν παίζω θέατρο. Απλά σκέφτηκα πως, αφού σ' αγαπάω τόσο, πρέπει να αγαπάω και τις επιλογές σου. Τόσο απλά. Είναι συμπαθέστατη, Ρεγκίνα. Την εγκρίνω απόλυτα. Δεν είσαι ευχαριστημένος? Ναι, αν είναι έτσι πως μου τα λες, είμαι ευχαριστημένος. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δημήτρη, το εννοώ. Τι είναι αυτό? Έλα, φύγε με αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό τώρα? Έλα, πάγος είναι εδώ, χρειάζεται 10 χιλιάρικα. Μην κάνεις έτσι. Έλα, μου το θυμίζεις και εσύ, σταμάτα. Την άτιμη, ρε. Ρε, την άτιμη, ρε, 10 χιλιάρικα, ρε. Έλα, εντάξει, φτάνει πια. Φτάνει, φτάνει. Καλά μου τα λέξεις εσύ, αλλά τέλος πάντων. Ας το πιέσεις. Α! Κάτσε, μην το πιέσεις. Α! Α! Τι έγινε, ρε, ποιος μου κάνει? Εντάξει, αυτός που χάνει, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Και χάνει όποιος δεν ακούει την Αλεξία. Ωραία, εντάξει. Πέσαμε τα υπονοούμενα τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά, κάναμε ένα λάθος. Θα το πληρώσουμε. Το θέμα τώρα είναι... Αχ, φτάνει, φτάνει με τον πάγο. Πρώτο, πάγωσα. Το θέμα είναι τώρα να πάνε όλα καλά. Τι καλά δηλαδή, πώς θα ξεχρεώσουμε, δεν ξέρω κι εγώ, αλλά... Κάπως θα γίνει και θα ξεχρεώσουμε. Η Μαρούσκα σε έδιρε. Όχι, δεν με δίρε. Πήγα εγώ να τη δίνω, αλλά δεν πρόφτασα γιατί σκόνταψα και έπεσα. Και πού τη βρήκες? Πού τη βρήκε, ρε, στο κομμωτήριο, πού να την έβρισκες, στο γιαπί? Τέλος πάντων, παιδιά, μη με ειρωνεύεστε άλλο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ εσύ. Θέλω να μου λες κάθε μέρα, στα έλεγα εγώ και στα έλεγα εγώ, όπως η μάνα μου. 5 φορές, όχι 5, 7, 8, 10 φορές. Να μου το υπενθυμίζει συνέχεια, γιατί δεν έχω μυαλό στο κεφάλι μου. Αχ, μωρέ το κλικούλι μου. Σάββα δεν τον κρατάμε σήμερα εδώ που δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του το άδειο μόνος του. Όχι ρε παιδιά, αφήστε με ήσυχο. Να πάω έχω και ρεπό σήμερα. Ε, Σάββα, να πιω καμιά μπύρα. Πάλι ρεπό. Άκου ρε γλυκούλη σου. Ναι μωρέ, φοβάμαι μην κάνει και καμιά τρέλα δηλαδή τώρα, έτσι όπως έφυγε. Τα Ηρόδοτε, τα έλεγες εσύ. Η γυναίκα του Μίλκου παντός καιρού. Ωρε Σάβα. Ήρθαμε. Πώς περάσατε? Καλά.
Εγώ πάω στο δωμάτιό. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, αγάπη μου. Τι σου είπε? Τι μου είπε ή τι ήθελε να μου πει? Εντάξει, καταρχήν μου ξεκαθάρισε ότι ο Ανδρέας είναι ο μπαμπάς της και ότι πάντα θα είναι. Αλλά μου είπε ότι με συμπαθεί και ότι με συμπάθησε από την πρώτη στιγμή που με είδε. Καταλαβαίνεις, το παιδί έχει αισθήματα για μένα. Μπορεί να το παλεύει μέσα της, να προσπαθεί να το δουλέψει στο μυαλό της. Μπορεί να πάρει χρόνο, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει με τη λογική. Ναι, αλλά από πού έβγαλες αυτά τα συμπεράσματα? Με άφησε να την αγκαλιάσω και με φίλησε δύο φορές. Ήταν σαν βουρκωμένη. Εντάξει, είναι μικρούλα, έχει ένα τεράστιο μπέρδεμα μέσα στο μυαλό της. Αλλά έχει αισθήματα για μένα. Μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά έχει αισθήματα το παιδί. Μαρία, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Η μικρή με έχει κάνει χαρούμενο. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς η Βίκη έχει παρτίδες με τέτοια κυκλώματα. Πού τους βρήκε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μου όσο ζούσαμε μαζί. Αλλά μην μένεις εκεί. Υπάρχουν και άλλα μυστικά στην υπόθεση. Αν ήταν μόνο το θέμα της Βίκης, τώρα θα είχε λήξει. Αλλά αυτοί συνεχίζουν. Συνεχίζουν να θέλουν να με χώσουν μέσα. Άρα είναι επικίνδυνοι. Γι' αυτό σου λέω. Ας το, ξέχασε το. Λες αυτοί να σκότωσαν την αδερφή μου? Αφού τους έδωσε τα λεφτά, να την έβγαλαν από τη μέση για να μην τους καρφώσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Πώς μου ζητάς να μείνω αμέτωχη, λοιπόν? Έχω ηθική υποχρέωση απέναντι σε σένα και απέναντι στην αδερφή μου. Δεν ήταν κακιά, Μιχαήλ. Τα είχε χαμένα. Τελείως χαμένα. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω. Είμαι σε δίλημα. Έχω αμφιβολίες. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Ρε αγάπη μου, σε παρακαλώ πολύ. Κάνε εκεί πέρα τα γεμιστά σου. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Μετά θα τα φάμε κιόλας. Έλα. Το σκέφτηκα. Πες μου. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται, αγάπη μου, τι αποκλείεται? Έχουνε, κοίτα με, έχουνε πάρει τις ντομάτες, τις πιπεριές, όλα τα υλικά. Θα στα φέρουν εδώ πέρα να τα φτιάξουμε, να το κάνεις. Και καλά θα κάνουν. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει εμένα, εντάξει. Τα γεμιστά είναι καλοκαιρινό φαγητό και εγώ χθες έβγαλα τα χειμωνιάτικα. Έτσι θέλω να φτιάξουμε κάτι πιο. Άλλαξε η ψυχολογία μου, ρε παιδί μου. Θέλω να φτιάξουμε κάτι πιο χειμωνιάτικο. Πιο σαλτσάτο, να τους πιάσει τους ανθρώπους. Ας πούμε, κόκορα κρασάτο. Πού να το βρούμε το κόκορα κρασάτο? Δεν με ενδιαφέρει. Στην αγορά. Να πάνε να τον αγοράσουν. Δεν κατάλαβα. Κάναμε ένα λάθος. Δεν επιτρέπεται να το διορθώσουμε? Θα καθυστερήσουμε όμως. Καταλαβες. Ας καθυστερήσουμε. Πειράζει? Δεν γίνεται να καθυστερήσουμε. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Γιατί τα παιδιά θα ζητήσουν υπερορία. Δεν γίνεται. Α. Καταλαβες. Λοιπόν, μην ανησυχείς. Ας το πάνω μου. Λοιπόν, ακούστε με όλοι. Δώστε προσοχή. Ακούστε με. Θα καθυστερήσουμε στην εγγραφή της εκπομπής και θα το κάνουμε για να γράψουμε νούμερα. Και δεν θα ζητήσει κανένας διπλοβάρδια. Συνεννοηθήκαμε? Δεν είμαστε σε εποχές να ζητάμε διπλά μεροκάματα, ειδικά τώρα που έχουμε ανεργία και έχουμε και κρίση. Συνεννοηθήκαμε? Αγαπή, έγινες και παραγωγός τώρα, έχεις γίνει σκηνοθέτης, παραγωγός, δεν ξέρω τι άλλο. Τα παιδιά, θέλω, ας πούμε, αν δεν έχεις προβλήμα, να παίρνουν εντελώς μόνο από μένα. Έλα να σου πω κάτι. Έλα. Έχεις υπόψη σου τα νούμερα που έκανα εγώ χθες? Λοιπόν, αυτά να έχεις υπόψη σου. Υπάρχω, αγοράκι μου. Και όσο υπάρχω, θα υπάρχεις, που λέει και το τραγούδι, εντάξει. Όταν θα πάψω εγώ, θα πάψεις κι εσύ. Οπότε αν τελείωνε. Λοιπόν, κόκορα, ντομάτες, μπαχάρια, κανέλα, χυλοπίτες και κρασί. Άντε! Καλώς την. Τι κάνεις? Είμαι καλύτερα. Θα σου πω αργότερα όμως.
Θέλω να σου δείξω τις προσκλήσεις που κάναμε με το γραφίστα για τα εγγένεια. Α, okay. Τι κρίμα όμως, θα ήθελα να τα δει και η Παυλίνα. Αλλά πήγε φαγητό μαζί με τον Μιχάλη, δεν πειράζει. Μην ανησυχείς, θα τις θα δείξω εγώ αργότερα. Για ρίξε μια ματιά, νομίζω ότι θα σ' αρέσουν. Είναι καλές προτάσεις. Γεια σας. Γεια σου, Πέτρο, πώς από εδώ? Πέρναγα από δίπλα και είπα να περάσω να σας δω. Αυτά είναι για σας. Τι κάνεις, Μαρία, καλά? Καλά, εσύ? Καλά. Ρουμπίνη, αν δεν έχεις δουλειά, θα θες να πάμε μαζί το μεσημέρι να τσιπήσουμε κάτι? Όχι, Πέτρο, έχω πάρα πολύ δουλειά σήμερα και εγώ με. Εντάξει. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Να μην σας απασχολώ. Κοίτα, Ρουμπίνη. Αν κάποια στιγμή ευκαιρείς και έχεις χρόνο, πάρε με ένα τηλέφωνο να πάμε για φαγητό. Θα χαρώ πολύ. Εντάξει, γεια. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Τι έγινε εδώ? Παίζει κάτι? Όχι, τίποτα. Αν και χθες μας ξεφωνήσαν όλα τα κοσμικά. Κάτσε, περίμενα να σου δείξω τι έπαθα για να καταλάβεις. Λοιπόν. Ναι. Ορίστε, καινούργιο ειδήλιο στην πόλη με τον ηθοποιό Πέτρο Αντωνίου και την Ρουμπίνη Κομνηνού. Κατάλαβες? Ναι. Κατερίνα μου, τι έγινε? Έχεις φύγει από το πρωί και σε λίγο θα βραδιάσει. Χίλια συγγνώμη, κυρία Στεφάνου. Είμαι στο νοσοκομείο και σε πολύ άσχημη κατάσταση. Παραλίγο να χαθεί η ζωή ενός παιδιού. Τι λες τώρα? Αν έχεις πρόβλημα, μπορείς να πάρεις κάποιες μέρες άδεια, δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι έγινε. Μπορώ να σε βοηθήσω? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, αλλά αν δεν σιγουρευτώ ότι είναι εντελώς καλά, δεν μπορώ να φύγω από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνω. Τι σου είναι αυτό το παιδί? Ανιψιός μου είναι. Της αδερφής μου το παιδί. Είναι πολύ άσχημα. Θα σας εξηγήσω άλλο. Τώρα. Η Βίκη έβαλε την πόρνη για να σε ενοχοποιήσει. Τι είναι αυτά που μου λες? Ναι. Ήθελε να με καταστρέψει. Της είχε αλέψει τελείως. Δεν το πιστεύω. Και το ανακάλυψε η Ιωάννα. Πρέπει να έχει φρικάρει με την αδελφή της, έτσι? Ναι, προφανώς. Γι' αυτό και θέλει τόσο πολύ να βοηθήσει. Έλα, Ρουμπί. Έλα, Παυλίνα. Έχω πάρει τηλέφωνο άπειρες φορές τον Μάξιμο, αλλά δεν λέει να του σηκώσουμε τίποτα. Δεν ξέρω. Το έχω αφήσει και μηνύματα, αλλά δεν μου απαντάει στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ρε, εσύ έχει χαθεί από προσωπού γης. Καλά, πόσες ώρες μπορεί να μιλάει με τη μάνα σου? Νύχτωσε πια. Ναι, αποκλείεται να μιλάει με τη μητέρα μου πια. Ξέρεις τι γίνεται? Μάλλον θα είναι έξαλλος μαζί μου. Πρέπει να είδε τα δημοσιεύματα στο ίντερνετ. Τι θα κάνω, Θεέ μου, τι θα του πω, πες μου, τι θα του πω? Εντάξει, εντάξει. Ηρέμησε καταρχάς και. Πάρε τηλέφωνο τη μάνα σου να δεις τι έγινε, να σου πει τι έχει γίνει. Ναι, ναι, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, σε κλείνω. Έλα, μαμά. Να σε ρωτήσω. Ήρθα από εκεί σήμερα ο Μάξιμος, μιλήσατε στη Μονοβασιά? Τι εννοείς? Τι εννοείς, μαμά, δεν ήρθε ποτέ στη Μονοβασιά ο Μάξιμος? Δεν τον είδες? Μαμά, μη μου λες ψέματα, σε παρακαλώ πολύ. Ορκίσου. Find. Lord, I love.
σου να είσαι αυτός που έχει ψηφοφοβία. Ένας φίλος μας ήταν. Ναι. Φτιστή ήσασταν, θυμάσαι. Πηγαίναμε μαζί στο σχολείο. Αυτός μωρέ που ήσασταν σαν δίδυμοι. Και είχαμε πάει Σαντορίνη, δεν ήτανε. Και ήμασταν με το Λυκείο. Έλα τώρα, ρε παιδί μου, σταμάτα. Γιατί? Θα το πω. Θα το πω, παιδί, μάσε με. Αυτός ο φίλος μας, όχι εσύ, ρε Δημήτρη. Ο φίλος μας περπατούσε άκρη-άκρη στην καλυτέρα, δηλαδή περπατούσε, μπουσουλούσε. Άστα. Και πήγε να βγει στο γαϊδουράκι και τον έλουσε κρύος υδρότας. Κατέβηκε άρον-άρον. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Το έχω ξεπεράσει πια. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Το έχει ξεπεράσει. Αμέ. Τι λες, παιδί μου, ψέματα στην κοπέλα. Τι λέω ψέματα, ε. Δεν ξεπεράσει καθόλου. Σε αεροπλάνο μπαίνω πια και τα βουνά ανεργοκατεβαίνω και ό,τι μου ζητήσετε το κάνω, άντε. Βέβαια, σε λίγο θα μας πεις ότι πηδάς από τα ράτσα στην ράτσα. Δεν μου λες κάτι, γιατί δεν λες για την κλειστοφοβία τη δική σου. Γιατί δεν το λέω. Φυσικά και το λέω. Σε όλους το λέω. Έχω κλειστοφοβία. Ασανσέρ. Ούτε να τα δω δεν θέλω. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Γυμνάζεσαι κιόλας. Πέστα, καλή μου, πέστα. Από τον 8ο. Τι από. Στον 8ο. Με τα πόδια το κόβω. Σκάλες και πάλι σκάλες. Ναι, γιατί δεν σου κόβω κιόλας να μην τρως με τέτοιο φίλο που έχεις. Α, δεν μου πατέ, δεν μου πατέ. Σας άρεσε. Α, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όλα, όλα. Μόνο πριάδα. Μπορέσω να σας καλέσω ποτέ στο σπίτι, γιατί οι μαγειρικές μου ικανότητες είναι χάλια. Δεν πειράζει τώρα. Εσύ έχεις άλλα χαρίσματα. Είσαι έξυπνη, γλυκιά. Έχεις καλή προσωπικότητα. Τώρα να βρεις αυτό το συνδυασμό σε γυναίκα, λίγο δύσκολο. Ο φίλος μου χτύπησε βλέβα χρυσού. Εντάξει, παιδιά, να τη σταματάμε τώρα την κουβεντούλα, γιατί εγώ νιώθω σιγά-σιγά άσχημος. Ατάλλαντος και ότι έχω χίλιες δύο φοβίες, ε. Α, καλά, θες να ακούσεις. Αφού εσύ είσαι αστέρι, απλά δεν στο λέμε γιατί θα μας καβαλήσει στο τέλος. Εμένα, με συγχωρείτε. Καλά, ε. Είναι καταπληκτική η Ιωάννα. Και την είχα παρεξηγήσει. Πολύ συμπαθητική. Όταν μου είπε η Νεφέλη ότι θέλαμε βλέπει να πηγαίνουμε βόλτες, να παίζουμε, πήγα να βάλω τα κλάματα από τη χαρά μου. Τρελάθηκα. Μαρία, δεν έχω ξανανιώσει έτσι τέτοια συναισθήματα. Σε καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσουμε και την παιδοψυχολόγο για όλο αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, εντάξει, αλλά άμα θέλει το παιδί από μόνο του να με βλέπει. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ρωτήσουμε τη γνώμη της ειδικού. Γεια σας, βρε παιδιά. Πώς σας φαίνεται το φαγητό, σας αρέσει? Τέλειο, Ρώμα, όπως πάντα. Ωραία. Φάτε, φάτε. Φάτε όσο μπορείτε, γιατί από αύριο θα βρίσκεται τραπέζι εδώ μέσα, ε. Τους φίλους φυσικά θα τους κανονίζω, όπως πάντα. Μην ανησυχείτε. Γιατί? Τι θα γίνει από αύριο? Έγινα φίρμα. Από το πουθενά. Δύο εκπομπές έκανα στην τηλεόραση και έγινε χαμός. Μιλάμε για τρελά νούμερα, ε. Και εδώ δεν σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει τραπέζι για δείγμα από αύριο. Είναι όλα κλεισμένα. Έλα, ρε Ρο. Τέτοια επιτυχία. Τέτοια επιτυχία. Τόση κι άλλη τόση. Πού να το φανταζόμουν, ρε παιδάκι μου. Αφού περπατάω στο δρόμο και με σταματάνε για να με φιλήσουνε και να με χαιρετήσουνε. Σε λίγο καιρό δεν θα μπορώ να βγαίνω έξω. Μαύρα γυαλιά θα φοράω. Γιατί ξέρεις, είναι και λίγο ενοχλητικό. Δεν είμαι συνέχεια περιποιημένη. Κάποια στιγμή θα θελήσω να πάω στο σούπερ μάρκετ και θα είμαι άβαθη. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι υπάρχει εκεί έξω ο φωτογράφος και θα με αποθανατήσει. Μη γελάτε. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος, σαν και εσάς. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαχειριστώ τα φώτα της δημοσιότητας. Τέλος πάντων, σας πήρα και μονότερμα και θα θέλετε να πείτε και τα δικά σας. Σας αφήνω, γεια. Α, πριν σας αφήσω, να σας φτύσω μια φτούσας, γιατί είσαστε και πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι, ε. Το πιο ωραίο ζευγάρι που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τι Μπρατ Πιτ και Ατζελίνα. Μία δεν πιάνουν μπροστά σας. Να είσαι καλά. Δηλαδή, εμείς τώρα, από σήμερα, δημοσιοποιούμε την σχέση μας. Γιατί όχι.
Ηρώ. Κατερίνα μου. Ηρώ, τι κάνεις εδώ? Έχει λίγο καιρό που ήρθα εγώ, Κύπρο. Εσύ τι κάνεις, πότε επέστρεψες? Πάνε 5 μήνες περίπου. Α, μάλιστα. Ο γιος σου τι κάνει? Δεν είμαι πολύ καλά. Ο χειρουργείο σε χειρουργείο πάμε. Για αποκατάσταση. Ηρώ, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Είχα πολύ ανάγκη από δουλειά και λεφτά. Και στη δουλειά που είμαι, δεν ξέρει κανείς ότι έχω παιδί. Ξέρεις τώρα πώς είναι ο κόσμος. Αν ήξεραν ότι έχω παιδί, πολύ πιθανό να μην με προσλάβαν στη δουλειά. Πώς δεν ξέραν? Φυσικά, όταν ξέρουν ότι έχεις οικογενειακές υποχρεώσεις, τους φαίνονται σοβαροί. Γι' αυτό σε παρακαλώ, αν ποτέ συναντήσεις κάποιο γνωστό ή ακούσεις το όνομά μου τυχαία, μην πεις πως έχω παιδί. Όχι, κορίτσι μου. Προς Θεού δεν έχω λόγο. Ειλικρινά όμως, λυπάμαι πάρα πολύ για το γιο σου. Την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί στην Αθήνα μετά το χειρουργείο, είμαι με την εντύπωση ότι θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Αστερό. Χάλια. Δεν είναι καθόλου καλό. Τι πέσα μια λαφτάρα. Νομίζω πως θα πέθανε. Καλημέρα. Τι έγινε, καλέ? Τι χάλια είναι αυτά? Ο Μάξιμος μου είπε ψέματα. Δεν πήγε ποτέ στη μονοβασία να βρει τη μητέρα μου. Μίλησα χθες μαζί της, μου τορκίστηκε. Και από χθες δεν απαντάει στη τηλεφωνήματά μου. Με κορόιδεψε. Τόσο απλά. Το μυαλό μου πάει στο κακό. Πού είσαι, ρε, τι έγινε? Μας είπε η Ιωάννα ότι είσαι στην Αθήνα και αν παίρνεις το πρωί τηλέφωνο και πάθαινε πλάκα. Τι κάτσε? Κάθεσαι. Τι έγινε, ρε, γιατί είσαι έτσι? Έγινε καμία στραβή στην Αθήνα? Δεν ήμουν στην Αθήνα. Μάλιστα. Και πού ήσουν? Στη μονοβασιά. Στη μάνα της Ρουμπίνης. Και? Έμαθα κάτι. Πίστεψε με, δεν θέλεις να ξέρεις. Κοντά μου να τρελαθώ. Λέγε, ρε, τι έμαθες στη μονοβασιά? Φίλε, έμαθα κάτι που... δεν ξέρω τι να κάνω, έτσι μου έρχεται να πάρω φόρα και να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Κάτσε, ρε, φίλε, τώρα θα με τρελάνεις. Τι είναι αυτό που μπορεί να έμαθες, δηλαδή, από ποιον το έμαθες, από τη μάνα της Ρουμπίνης? Και όχι μόνο. Ρε, Ρουμπίν, μήπως τα ψέματα τα λέει η μάνα σου και όχι ο Μάξιμος? Όχι, Παυλίνα, μου ορκίστηκε. Δεν λείψε ματά, μητέρα μου. Με τον detective τι έγινε, έμαθες τίποτα? Ναι, όλα μια χαρά. Έχει εντοπίσει αυτή που ψάχναμε την Ευδοκία Ελευθερίου. Εδώ είναι η λευκή της, ορίστε. Ωραία. Τι σου είπε για αυτήν, τι καπνοφουμάρει? Είναι, λέει, αδίστακτη. Γιατί δεν πας να κάνεις ντου στο εργοστάσιο του, να τον ξεμπροστιάσεις κιόλας μιας που ξέρεις ότι σου λέει ψέματα? Όντως, αυτό θα κάνω. Η Αθηνά πήγε σε μια φίλη της και έτσι βρήκα την ευκαιρία να έρθω. Δηλαδή, αν ήταν σπίτι η Αθηνά, δεν θα μπορούσε να της πεις ότι πάω στο Σάββα? Έτσι, ρε παιδί μου, να παίξουμε ένα ταβλάκι. Θα μπορούσα. Αλλά αν ήταν η γυναίκα μου σπίτι, θα καθόμουν μαζί της. Είσαι στην Κύπρο. Από προχθές σε παίρνω τηλέφωνο και δεν μου απαντάς τηλέφωνα. Γιατί? Γιατί, Μάξιμα? Γιατί μου πεις ψέματα ότι πήγες στη μοναδοσία στη μητέρα μου?